Αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV, σας καλωσορίζω στην εκπομπή «Ο Λόγος στον Ενεργό Πολίτη» με καλεσμένο τον κύριο Τσιραλίδη Στέλιο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στην Α Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Τσιραλίδης θα μας μιλήσει για την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Εργασίας. Κύριε Τσιραλίδη, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Κονσούλα. Ευχαριστώ που με καλέσατε ακόμη μια φορά στην εκπομπή σας. Σήμερα θα είναι αυτό το θέμα μας. Ναι, μιλήστε μας για το θέμα. Λοιπόν, σε προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει, κυρία Κόνσουλα, είχαμε μιλήσει για την δομή του Υπουργείου Εργασίας και από τι απαρτίζεται. Να θυμίσω λίγο ότι απαρτίζεται από 3 υφυπουργεία, 45 διευθύνσεις και πάρα πολλά άλλα γραφεία τα οποία είναι στη διαχείριση των διευθύνσεων. Κι όμως είδαμε να μην μπορεί να πραγματοποιήσει τις συντάξεις των ανθρώπων που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη και να προβαίνει σε διακήρυξη επαγγελματιών εξωτερικού χώρου να βοηθήσουν την κατάσταση. Σήμερα θα δούμε από την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου πως ότι δεν γίνεται πάλι σωστή διαχείριση στην ουσία. Θα ξεκινήσω από το 2012, τότε που τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είχαν να πληρώσουν συντάξεις, και όμως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πλήρωνε για ενίκεια 3 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Ένα τεράστιο ποσό, το οποίο λείπει από τα ταμεία των ασφαλισμένων. Θα αναφερθούμε στα 1126 και πλέον κτίρια του Υπουργείου Εργασίας, μια ακίνητα, ακίνητα, τα οποία δεν χρησιμοποιεί και ακριβώς νοικιάζει, μισθώνει δηλαδή. Δεν χρησιμοποιεί πολλά από αυτά και αναγκάζεται και μισθώνει κάποια άλλα. Θα ξεκινήσω από το 2013 και αν θέλετε λίγο, σημειώστε λίγο, θα θυμηθούμε αργότερα το 2013. Το 2013 έχουμε τον πρώτο νόμο για να εξακριβωθεί ακριβώς το ακριβώς ποσό των κτιριών που υπάρχουν στη διαχείριση του Υπουργείου Εργασίας. Από τον Υπουργό τότε, τον κύριο Βούρτση. Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό το έργο από το 2013, βλέπουμε να έχει υλοποιηθεί μια κατάσταση και να έχουμε εξακριβώσει πόσα κτίρια έχουμε. Σήμερα λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι υπάρχουν πάνω από 1200 και πλέον κτίρια και ότι χρειάζεται για όλη τη δομή του να νοικιάσει 680 κτίρια. Βλέπουμε δηλαδή το 50% των κτιρίων να είναι ανεκμετάλλευτα και να μην έχουν βρει ακόμα τη θέση τους. Αυτό όσον αφορά το 2013. Ερχόμαστε τώρα στο 2015. Αφού έχουμε την αναφορά αυτή λοιπόν των κτηριακών εγκαταστάσεων και όλων αυτών της δομής των κτιρίων που υπάρχει στο Υπουργείο Εργασίας, ερχόμαστε στο 2015 μετά από 2000 χρόνια με νέα κυβέρνηση και υπουργό την κυρία Χτσιόγλου να μας μιλάει ότι πρέπει κάτι να κάνουμε και γιατί οι προηγούμενοι δεν έχουν κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι ένας τεράστιος πλούτος τον οποίο σήμερα λείπει από τους συνταξιούχους και γενικότερα από τους εργαζομένους. Μιλάει για ένα ποσοστό θέλω να πω ότι την ανάθεση την έδωσε στο Πανεπιστήμιο για να διαπιστώσει ακριβώς την έκταση του προβλήματος, του προβλήματος όντως, και πρόβλημα να δούμε ακριβώς το τι περιουσία υπάρχει σε χρηματικό ποσό. Από την αντικειμενική αξία των κτιρίων έχουμε το 1 δισεκατομμύριο, πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ χρήματα σε ακίνητη περιουσία και αυτό είναι από όσα έχουν ελέγξει και έχουν σαν αντικειμενικό κριτήριο, έτσι, η πραγματική τους αξία είναι περισσότερη. Λοιπόν, αφού έχουμε αυτή την αξιολόγηση, προβαίνει η κυρία Χτσιόγλου σε μια κατάσταση να καλέσει εξωτερικούς φορείς πάλι να διαχειριστούν όλο αυτό τον πλούτο.
Μάλιστα, το χωρίζει σε δύο τμήματα, σε α μέρος και β μέρος. Ξεκινώντας το α μέρος από το 2017, έχουμε λοιπόν την ένταξη όλων αυτών των κτηριακών εγκαταστάσεων στα χέρια, να δοθεί στα χέρια του Δημοσίου για προσχρήση και για κοινοφελή έργα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας. Λοιπόν, αφού έχουν δοθεί πολλά κτίρια και πολλά προσχρήση με δωρεά, βλέπουμε σήμερα να περνάνε στο 2018, να περνάνε στο β μέρος, και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, κυρία Κόνσουλα, και αναρωτιέμαι τελικά όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί ποιον εξυπηρετεί. Θα δούμε μέσα από τις ανακοινώσεις ότι τελικά και αν θα πάμε σε δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιες δομές, θα δούμε ότι εκεί απ' έξω περιμένουν πολλοί ξένοι από εμάς, αλλοδαποί, άνθρωποι που πρώτη φορά έρχονται και πατάνε στη χώρα μας, και τους παρέχεται βοήθεια πρώτου βαθμού. Βλέπουμε όλες αυτές οι δομές να εξυπηρετούν άλλους εκτός των εργαζομένων. Ο Έλληνας εργαζόμενος πάλι ψωνίζει από τα σκουπίδια. Ο Έλληνας συνταξιούχος είναι σε τραγική κατάσταση. Για να πάρει, να μπορέσει να έχει μια άμεση επέμβαση σε τέτοιες δομές, πρέπει να χρησιμοποιήσει λογιστές, πρέπει να χρησιμοποιήσει δικηγόρους. Δεν γίνεται τίποτα για τον Έλληνα πολίτη. Δηλαδή, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο πλούτος των εργαζομένων, των Ελλήνων εργαζομένων, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για διάφορες ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι έξω από αυτό που θα ήθελε ο κάθε εργαζόμενος με τα τόσα χρόνια εργασίας του να έχει. Αυτά όσον αφορά είναι πολύ λίγα μπροστά σε όλα αυτά που αναγράφονται. Με την έρευνά μου διαπιστώνω δηλαδή ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία είναι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, των Αθηνών, κτίρια που δεν μπορεί κάποιος να πει με βεβαιότητα την πραγματική του αξία. Όχι και πολύ περισσότερο για την αντικειμενική του αξία. Είναι κτίρια κάλους, είναι κτίρια τα οποία με πολύ αίμα, με πολύ υδρότα έστησαν οι εργαζόμενοι, και θα μπορούσαν να είναι προς τη διαχείριση του πολιτισμού μας. Μπορεί να ήταν προς τη διαχείριση το τι έχουμε πράξει οι παλαιότεροι, οι γονείς μου, οι παππούδες μου. Βλέπουμε ότι σήμερα τίποτα δεν γίνεται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουν περάσει από τότε 9, κοντεύουμε στα 10 χρόνια, και δεν έχουμε δει αυτός ο πλούτος να φέρει πλούτο. Μάλιστα από το Πανεπιστήμιο που δόθηκε η όλη η διεργασία για να διαπιστωθεί το τι μπορεί να εκλάβει το Υπουργείο Εργασίας, είναι ότι κάθε χρόνο χάνονται 3 δισεκατομμύρια και πάνω από 16.000 θέσεις εργασίας. Τι μόνο από αυτά εδώ. Τι λέτε. Σας λέω, είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο φυσικά ο χρόνος της εκπομπής ίσως να μην φτάνει για να αποτυπώσουμε ακριβώς το πόσα είναι αυτά και πού και σε ποιες θέσεις βρίσκονται. Αν όχι όλα από αυτά, κάποια θα μπορούσαν να ανακαινιστούν και να γλιτώσει το δημόσιο χρήματα από τις μισθώσεις. Βεβαίως, όπως εσείς θα θυμάστε, κύριε Κόνσουλα, ναι, το ΠΙΚΠΑ. Έχει τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προς τον τουρισμό, προς τουριστική αξιοποίηση. Κι όμως αυτά τα κτίρια όλα σαπίζουν. Στη Βούλα υπάρχει ένα τεράστιο οικοδόμημα, μάλιστα παραλίας, με 240.000 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο είναι όλο παραλία. Εδώ σε εμάς, στην Αγία Τριάδα, υπάρχει ένας χώρος, ναι, ο οποίος όποιος και να πάει σήμερα θα αντιμετωπίσει ένα σκουπιδότοπο και τίποτα παραπάνω. Το πικ που είναι αυτό. Ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι του ΙΚΑ. Είναι εκεί που κάνανε τις διακοπές τους οι
εργαζόμενοι πολίτες της Θεσσαλονίκης. Πάντως το πρόβλημα δεν είναι τωρινό από ό,τι φαίνεται. Χρονίζει και η κάθε κυβέρνηση που έρχεται στην εξουσία το μεταβιβάζει στην επόμενη και ούτω καθεξής. Μιλάμε ότι ξεκινώντας από το 2013, το 2015 είχαμε την αποτύπωση το πόσα κτίρια υπάρχουν και κατόπιν βλέπουμε μια, ενώ βγαίνει υπουργός εργασίας η τότε η κυρία Ξύγλου να κατηγορεί την προηγούμενη κυβέρνηση ότι έχει αναθέσει τα έργα σε ιδιώτες και ότι έχει γίνει το μεγάλο φαγοπότη που λένε, να μην υπάρχει καμιά κατεύθυνση προς το να εξασφαλίσει κάποια έσοδα στο Υπουργείο Εργασίας και γενικότερα στους ανθρώπους που πάσχουν, έτσι. Στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι σήμερα είναι γνωστό το ότι ακριβώς έχουν να αντιμετωπίσουν. Θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τη σωστή διαχείριση του θέματος από κάποια κυβέρνηση. Σκεφτόμενος ότι αν ένας άνθρωπος προσωπικά είχε ένα τόσο μεγάλο κτηριακό συγκρότημα όπως είναι αυτό του Υπουργείου Εργασίας, ναι, τι θα μπορούσε να είχε προσφέρει και τι θα μπορούσε να είχε σαν ανταμοιβή από όλο σαν αυτό έσοδο, το πλούτο, ναι, σαν έσοδο από αυτό το πλούτο. Είναι τραγικά τα σημεία αυτά. Μάλιστα και από την ανάθεση των έργων αυτών που δίνεται, μου λέει ότι τελικά όλες αυτές οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους παιδιά, ενδιαφέρονται μόνο για τους πολίτες τους οποίους θα έχουν υπόδουλους και θα μπορούν να τους κατευθύνουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν αυτοί. Το πιο σημαντικό, κυρία Κόνσουλα, είναι γιατί σας είπα να κρατήσουμε το 2013. Ναι, ναι, το έχω σημειώσει. Εδώ θέλω να αναφερθούμε και εδώ θέλω να σταματήσουμε σήμερα με την εκπομπή. Θέλω να δούμε ότι ακριβώς το 2013 τι είχαμε. Το 2013, όταν όλα μας μιλούσαν για πτώχευση και όταν όλα μας μιλούσαν ότι δεν έχουμε χρήματα για να συνεχίσουμε την πορεία της χώρας μας, έχουμε το τεράστιο ποσό από τον κύριο Αρτέμι Σόρα, τη δωρεά του κύριου Αρτέμι Σόρα, τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Εδώ όλοι κόφωσαν, ενώ θα μπορούσαν από το 2013 να έχουν πάρει αυτά τα χρήματα και να έχουν κάνει ανάπτυξη όλης αυτής της δομής, της κτηριακής δομής του Υπουργείου Εργασίας, και σήμερα ο Έλληνας συνταξιούχος να μην είναι σε αυτή τη δεινή θέση που είναι σήμερα. Να είναι, όπως προαναφερθήκαμε για το ΠΙΚΠΑ, με τεράστιους χώρους αναψυχής και χώρους ηρεμίας και υγιεινής του ανθρώπου, θα μπορούσαν να ήταν οι χώροι δοκτηρίων αυτά, όπως αναφέρθηκα, πολιτιστικά κέντρα, γιατί βρίσκονται μέσα στο χώρο της ιστορικής Αθήνας, των Αθηνών, που από εκεί περνάει πάρα πολλοί κόσμος ξένος και βλέπει το τι ακριβώς έχουν δημιουργήσει οι πρόγονοί μας. Θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τα πάντα εάν όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί μηχανισμοί μας αν υπήρχε βούληση από μέρους. Αν υπήρχε ακριβώς η πολιτική βούληση να δημιουργήσουν κάτι για εμάς τους πολίτες. Ανταυτού κοφεύουν και μάλιστα από τα μεγαποδιστικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δίνεται όλη η περιουσία σε ξένα χέρια. Δηλαδή δίνεται σε ιδιώτες εταιρείες τις οποίες δεν ξέρουμε πάλι το όνομά τους, την προέλευσή τους και το τι θέλουν ακριβώς να κάνουν. Κύριε Τσιραλίδη, η Ελλήνων Συνέλευσης με την οποία είστε υποψήφιος βουλευτής, τι προτίθεται να κάνει στο θέμα αυτό που μας αναλύσατε? Για το ασφαλιστικό μας. Ναι. Να πούμε για το ασφαλιστικό μας. Σήμερα οι ασφαλιστικές φορείς έχουν 504 κτίρια στη διάθεσή τους. Διότι είναι πάρα πολλά τα οποία είναι διάσπαρτα. Είναι πολύ ασφαλιστικοί τομείς. Στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης τι λέμε? Αναγράφεται ότι με την Ελλήνων Συνέλευση στη διακυβέρνηση θα υπάρχει ένα ασφαλιστικό ταμείο. Βλέπουμε δηλαδή πως συρρυκνώνεται και ο χρόνος και ο χώρος με ένα ασφαλιστικό ταμείο. Φυσικά όλα αυτά τα έχει
φέρει ο κ. Αρτεμισόρας, ο οποίος ζήτησε να γίνει καθάριση, να γίνει καθάριση σε όλους τους τομείς, να γίνει εξυγίανση όλων των ταμείων, να ισοσκελιστούν και με ίσους όρους να δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο θα διευκολύνει τον πολίτη. Σωστά. Και όχι όπως σήμερα βλέπουμε να υπάρχουν 500 διαφορετικά κτίρια τα οποία στεγάζουν πάνω από 27 διαφορετικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Θα μπορούσε να είχαν γίνει πάρα πολλά. Ναι, αυτό δεν απέδωσε όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως με τόσες ασφαλιστικές φορές. Μα αυτό τελικά αποδεικνύεται ότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις δεν έρχονται για να αποδώσουν ανταποδοτικότητα στον Έλληνα πολίτη. Το μόνο είναι, που υπάρχει είναι μια φοροεισπρακτική μηχανή η οποία ακούει τις εντολές των αφεντικών τους, παύλα Ευρωπαίων και για κόνσουλα. Οπότε με την Ελλήνων Συνέλευση. Με την Ελλήνων Συνέλευση αυτό ακριβώς. Πρώτον, απλουστεύονται όλες οι διαδικασίες, ναι. Και κατά δεύτερον και κυριότερο λόγο πρωταρχικός σκοπός της είναι ο άνθρωπος. Το να διαβιώνει ο άνθρωπος και όχι σήμερα να επιβιώνει, όπως προαναφέρθηκα, και να ψωνίζει από τα σκουπίδια. Μάλιστα. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, ο χρόνος μας βαδίζει προς το τέλος του. Ο χρόνος της εκπομπής σας είπα, αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Ναι, σε δεν μια μπορούμε επόμενη να εκπομπή λύσουμε, μπορείτε να μας αναλύσετε και πάλι άλλους τομείς του θέματος. Βεβαίως και θα το κάνουμε. Και περιμένω την πρόσκλησή σας μόλις βρεθεί ο χρόνος. Στη διάθεσή σας είμαστε. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Τσιραλίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τα ξαναλέμε. Φίλοι τηλεθεατές, εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.